Αυτό το άσμα είναι για να ξεσηκωθεί ο λαός. Ξεσηκωθείτε. Ακούστε την μελωδία μου μαλακισμένα. Η γιαγιά μας η καλή έχει κότες στην αυλή, κότες και κοτόπουλα, χήνες και χοινόπουλα. Άσπρη πάπια με παπιά, γάιδαρο με το σαυτιά, γαλοπούλες και ένα γάλο, φουσκωμένο και μεγάλο. Και τον πρώτο πετεινό, μέσα σε όλο το χωριό, που λαλεί κάθε πρωί, στις γιαγιάς μας την αυλή. Η γιαγιά μας η καλή, έχει ραπτομηχανή, κι όλο ράβει, και βαλώνει, του παππού παντελώνει. Τέλος του άσματος μου. Ήταν καβλομπέμπικο. Ακούω απόψεις. Εγώ ως ο Σωτηράκος, θεωρώ ότι το άσμα αυτό, περιέχει επαναστατικό περιεχόμενο για τις συνταξιούχες ιάδες. Ήταν απλά εξαίρετο, υπέροχο, φανταστικό και ασύλλητο. Πτώη σου. Για άλλη μια φορά θα πω ότι το τραγούδι σου ήταν μια σκέτη μάπα. Αλήτικο, έσχατο, ανεπανόρθωτο, ντροπιαστικό, μοροδίστικο, υβριστικό. Ντροπή σου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Σκάσε μαύρε μην ακούς τον μαλάκα τον μαύρο φίλε, του λήξαν οι καπότες και έχει AIDS. Το τραγούδι ήταν γαμάτο. Θα το τραγουδήσω και στην άλλη μου εγγόνα τη Μαρκέλο να ενθουσιαστεί. Τα αυτιά μου, καθώς άκουγαν την μελωδία σου άνοιγαν για να μπουν νότες στο μυαλό μου, καθώς και ο πούτσος σου στον ανοιχτό προκτό μου. Περνάς στην επόμενη φάση. Ο αράπης να πάει να γαμηθεί για άλλη μια φορά γιατί η γιάγια του η καλή δεν έχει κότες στην αυλή, μονάχα τη μαύρη του μικρή ψωλή. Καληνύχτα. Βαριέμαι να ξαναέρθω.